Και πάμε στην Κατερίνα Παπουτσάκη, η οποία έδωσε μια συνέντευξη και μίλησε για την δύσκολη περίοδο που είχε περάσει με τους δημοσιογράφους. Ναι, γιατί κυνηγούσαμε πάρα πολύ ένα διάστημα. Μίλησε στη στήλη E-Daily και αναφέρθηκε στον Γιώργο Λιάγκα. Είχε πει, λέει, κάτι για εμένα και ορδές δημοσιογράφων με κυνηγούσαν κάτω από το σπίτι μου. Για να δούμε τι είπε. Χειρότερο να σου κάνει πέσιμο ρεπόρτερ της Κατερίνας καινούργιο έξω από το σπίτι σου ή να σε πιάσει στο στόμα του ο Γιώργος Λιάγκας. Μου έχουν συμβεί και τα δύο, όχι τη συγκεκριμένα της Κατερίνας και γεια σου Κατερίνα. Οι διάφοροι ρεπόρτερς μου την έχουν πέσει και έξω από το σπίτι μου μαζευόντουσαν ορδές ανθρώπων σε κάποιες στιγμές δύσκολες που τότε τα πράγματα είχαν φοβερή άνθηση. Τώρα δεν γίνεται, είναι μια χαρά. Τώρα είναι μια χαρά, δεν έχω κανένα παράπονο. Ο Γιώργος Λιάγκας με πιάσει στο στόμα του. Οπότε μια χαρά. Τα έχω ζήσει σε been there, done that. Χειρότερος είναι ένας μισογίνης γείτονας ή ένας μισογίνης σκηνοθέτης. Σκηνοθέτης, το γείτονα δεν τον τρώτε. Ναι, μου πεις και το γείτονα τον έχεις και τα δύο χάλια είναι. Γενικά ο μισογυνισμός και τον να κάποιος άνθρωπο μια στάση απέναντι στους ανθρώπους που να είναι κριτική χωρίς κανένα λόγο. Γενικά η κριτική στάση απέναντι στους ανθρώπους. Χρειάζεται να έχουμε συνέστηση και να είμαστε δίπλα ένα στον άλλον. Δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε στην τρίτη. Έχει τύχει ποτέ να πρέπει να δουλέψει με ανθρώπους που είναι τέτοιου τύπου άνθρωποι και να πρέπει να μην μιλάς ή να κάνεις ότι δεν ακούς. Και είναι κούκλα καταρχάς. Δεν είναι, το σχόλιο δεν αφορά τα λεγόμενα, αλλά βλέπω αυτή την εικόνα και είναι τόσο όμορφη. Πάντα δεν είναι. Αυτή η κοπέλα είναι σαν να έχει πατήσει ένα πόδι στον χρόνο και σαν να περνάνε ανά 10 χρόνια πάνω της, 6 μήνες. Όχι επειδή δεν ήταν, αλλά αυτή η εικόνα που βλέπω που είναι σαν ένα κορίτσι. Χαλαρό και ωραία και τα λέει, μου έκανε πάρα πολύ ωραία εντύπωση. Έχει ανοίξει ζήτηση για την τηλεόραση παλιά και τώρα. Αυτή λέει ότι πλέον τώρα τα πράγματα με τους δημοσιογράφους είναι καλύτερα. Λέει, γιατί για πολλοί λένε ότι τώρα είναι πιο σκληρά. Έζησε η ίδια τότε την ίδια, γι' αυτό. Η ίδια έχει ζήσει δύο κύκλους μεγάλους από την Αλίκη παλιά. Και μετά, νομίζω από κάποιες φημολογίες για κάποιες σχέσεις. Είχε περάσει με παπαράτσι πάρα πολύ δύσκολο. Το έχει πει και εκείνη και ο τότε συντροφός της Ορέστης Γιώβας. Ότι έχει τύχει να πετάξουν μέχρι και αυγά σε παπαράτσι για να φύγουν κάτω από το σπίτι γιατί τους κυνηγούσαν συνέχεια. Και κάθε έξοδός τους ήταν αφορμή για να είναι από πίσω τους συνέχεια. Δηλαδή, μιλάμε για πολλούς φωτογράφους οι οποίοι ήθελαν να παθανατήσουν τις εξόδους τους, πώς θα βγουν από το σπίτι, πέτουσαν το σκουπίδι και τους έβγαζαν. Για πολλά και πριν το γάμο, και τότε, ναι. Άσχετο με το γάμο. Ναι, αλλά και πριν. Ο γάμος και το διαζύγιο μετά ήταν πάλι μια και αυτό με το. Ήταν όμως το διαζύγιο, επειδή έχει γίνει πριν τώρα δύο χρόνια, πόσο, τρία έχει βγει. Και εκείνη, γιατί το θυμάμαι, ήμασταν στον αέρα και εμείς πήγαμε στο θέατρο, όλοι οι δημοσιογράφοι. Πολύ γλυκά το αντιμετώπισε και εκείνη και πολύ γλυκά και οι δημοσιογράφοι διαχειρίστηκαν και αυτήν την είδηση. Εκεί νομίζω τοποθετεί την αλλαγή της εποχής για την ίδια, γιατί έζησε τη hardcore φάση. Την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Γιατί γινόταν και επίσης, που σχολιάζονταν με τον Αλέξανδρο Μπουρδουκό. Νομίζω ότι και πέρσι υπήρχε μια φημολογία την οποία την έχει αρνηθεί, αν θυμάστε. Την είχαν ρωτήσει για το Δωρή Μαραντίνη, αν θυμάστε. Ναι, μετά το. Και το έχει αρνηθεί. Αλλά δεν είχε γίνει ο πανικός. Ναι, εντάξει, γιατί ήταν μια φήμη. Και με την Αλίκη πέρασε δύσκολα. Θυμάμαι, έχει ξαναπεί ακόμα και τη ρωτάνε, για καταθλίψεις, για πράγματα. Πάνε για 20 ετία από αυτό το σύριαλ. Πάνε 20 χρόνια, παιδιά. Βετεράνος η Κατερίνα Παπουτσάκη, κούκλα, νεαρά. Τώρα τραγουδάει, γιατί εγώ πέρυσι τη συνάντησα στο Σταυρό του Νότου, αν δεν κάνω λάθος, που έχει την μπάντα της και δίνει κάτι παραστάσεις. Και είναι ροκού τρελή, δηλαδή φανταστική. Είναι πολύ καλή, ναι. Καταπληκτική. Λοιπόν.